Τρεις μέρες μετά τη σημαντική νίκη στη Μακρυ Κάπα, η Χαλκίδα υποδέχθηκε το καλοχώρι Παντίχη θέλοντας το τρίποντο για να παραμείνει έναν βαθμό μπροστά από τον Ταμιναϊκό. Οι παίκτες του Πέτρου Ζουρούδη πήραν από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα, αλλά δεν ήταν εύκολο να διασπάσουν την πολυπρόσωπη άμυνα των φιλοξενουμένων. Τελικά στο 38ο λεπτό, μετά από σέντρα του Ζουλιώτη, ο Τσολάκος με το κεφάλι άνοιξε το δρόμο για την επικράτηση των Ερατζούρι. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, ο Γκιόκας γύρισε στο Σπανό που νικήθηκε από τον Μπρέτζι και στη συνέχεια το σούτ του Ζαχαριά ήταν άστοχο. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν από την αρχή της επανάληψης να κλειδώσουν το μάτς, αλλά στο 48 η κεφαλιά του Κολιόπουλου κόντραρε και έφυγε κόρνερ, ενώ στο 51 και το 65 ο Πρέτζι απέκρουσε τις κεφαλιές των Ζουλιώτη και Καραχάλιου. Δύο λεπτά αργότερα το σούτ του Μαστροκώστα πέρασε εκτός εστίας, ενώ την ίδια τύχη είχε και η προσπάθεια του Καραχάλιου στο 61ο λεπτό. Τελικά η ανωτερότητα της Χαλκίδας καρποφόρησε στο 71 μετά τη δεύτερη ασίστ του Ζουλιώτη στον αγώνα και την κοντινή κεφαλιά του Καραχάλιου που διαμόρφωσε το τελικό 2-0 και πλέον 90 λεπτά χωρίζουν τον ΑΟΧ από την κατάκτηση του τίτλου. Ήταν ένα παιχνίδι που δίκαια το χάσαμε απέναντι σε μια πολύ καλύτερη ομάδα από εμάς. Δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε τον τρόπο παιχνιδιού των αντιπάλων, με συνέπεια να μην μπορούμε να αντιδράσουμε, και όταν δεν κάνεις επιθέσεις σίγουρα θα δεχθείς και γκολ. Εμείς κάναμε, σας είπα και πάλι, πείτε το όπως θέλετε, ερμηνεύστε το όπως θέλετε, μια έντιμη προσπάθεια. Γι' αυτό και ευχαριστώ τα παιδιά και τη διοίκηση. Μέσα από την καρδιά μου είμαι περήφανος για αυτούς. Αυτά, καλή Ανάσταση και ό,τι μα ό,τι επιθυμεί η Χαλκίδα στην άλλη πια κατηγορία για μένα. Πρέπει να διαχειριστούμε το ύψος της αντίστασης της ομάδας του Καλοχωρίου. Δυστυχώς δεν είμαι ικανοποιημένος, δηλαδή από την προσέγγιση των παιδιών. Αυτά τα παιχνίδια και προφανώς με μια τέτοια ψυχολογία που ερχόμαστε από το μεγάλο διπλό, χωρίς να μειώσω την ομάδα, έπρεπε και για την οικονομία των δυνάμεων της ομάδας να είμαστε πιο προσεκτικοί, να γίνει το αυτονόητο. Γιατί κακά τα ψέματα, σήμερα ήταν απλά να γίνει το αυτονόητο. Ευτυχώς για μένα, δυστυχώς για τα παιδιά, είναι λίγες ημέρες μέχρι τώρα, μου δίνουν πάτημα να δουλέψουμε παραπάνω. Σίγουρα η εικόνα της ομάδας που διεκδικεί και είναι κοντά στο να πάρει το πρωτάθλημα, προφανώς δεν αρμόζει, όχι τόσο για το σκορ, στην προσέγγιση των παιδιών. Ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς, ένας δύσκολος καιρός γενικότερα, με πολλά παιχνίδια αυτές τις εβδομάδες, με πολλούς τραυματίες. Κάναμε το καθήκον μας, νομίζω. Έχουμε ακόμα ένα τελικό για να κάνουμε το αυτονόητο. Για άλλο λόγο έχουμε έρθει εδώ. Όχι για να πάρουμε το πρωτάθλημα, για να κατακτήσουμε την άνοδο. Νομίζω, εντάξει, με τις προπονήσεις και αυτά, όπως βλέπω την ομάδα, θα καταφέρουμε το στόχο μας και θα είμαστε έτοιμοι για τα μπαράζ ανόδου. Δουλεύουμε πολύ, πάρα πολύ. Είμαστε δύσκολα πολύ αυτόν τον καιρό λόγω από τραυματίες. Και εγώ και ο Μαστροκώστας και πολλά παιδιά επιβαρημένα. Όπως ο Ζουλιώτης, βασικά δεν χρειάζεται καν να αναφερθώ σε ονόματα. Το 90% των ποδοσφαιριστών είναι επιβαρημένοι αυτή τη στιγμή. Ένα αγώνα μέχρι την άλλη Τετάρτη και θα είμαστε εντάξει μετά.